Το μακρύ χέρι του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού και είναι σε θέση να εξαλείψουν οποιαδήποτε εχθρική απειλή από μεγάλες αποστάσεις. Ο λόγος για τους πυροβολητές της 110 αυτοκινούμενης μοίρας μέσου πυροβολικού, οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στην άσκηση Δούριος ΙΠΠΟΣ 2019 στο πεδίο βολής Αετός στην Αλεξανδρούπολη. Τα αυτοκινούμενα πυροβόλα M-109 των 155 χιλιοστών ανοίγουν πυρ. Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, οι εχθρικοί στόχοι εξαϊλώνονται στο πεδίο της μάχης. Πρόκειται για το μακρύ χέρι του στρατού ξηράς και παράλληλα ένα μέσο άμεσης προβολής ισχύως με καθοριστική ικανότητα καταστροφής του εχθρού από ασφαλή απόσταση. Το πυροβολικό μάχης προκαλεί δέος, καθώς είναι σε θέση να υποστηρίξει τόσο αμυντικές όσο και επιθετικές επιχειρήσεις βίλιων τμήματων. Στο ρόλο αυτό, η 110 αυτοκινούμενη μοίρα μέσου πυροβολικού συνέδραμε με σαρωτικά πυρά στα ασκούμενα τμήματα της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, η οποία συμμετείχε στην άσκηση Δούρειος ΙΠΠΟΣ 2019 στο πεδίο βολής Αετός στην Αλεξανδρούπολη. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης άσκησης, η 110 αυτοκινούμενη μοίρα μέσου πυροβολικού υποστηρίζει την ενέργεια της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, παρέχοντας έγκαιρα, έγκυρα και αποτελεσματικά πυρά. Το πυροβολικό γενικότερα, εφαρμόζοντας την τακτική του «βάλω και μετακινούμε», είναι πάντα έτοιμο να προσβάλλει τις εχθρικές δυνάμεις και να επιτύχει την υποστήριξη του ελιγμού κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Με κύριο αντικειμενικό σκοπό αρχικά την απόκρουση εχθρικής επίθεσης και στη συνέχεια την υποστήριξη αντιεπιθετικής ενέργειας φίλιων δυνάμεων, τα πυροβόλα της 110 αυτοκινούμενης μοίρας μέσου πυροβολικού εξέπεψαν μεγάλο όγκο πυρός. Βρεθήκαμε κοντά στους πυροβολητές του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, οι οποίοι έδειξαν υψηλή ικανότητα σε ό,τι αφορά την παροχή έγκυρων και στοχευμένων πυρών τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και στο πλαίσιο νυχτερινών επιχειρήσεων. Είναι η παρατήρηση και η διόρθωση των βολών της πυροβολαρχίας μου με σκοπό την έγκυρη και αποτελεσματική προσβολή του εχθρού, εφαρμόζοντας την τακτική «βάλω και μετακινούμε». Τα πυροβόλα M-109 με άριστα εκπαιδευμένους πυροβολητές παρέχουν κρίσιμο όγκο πυρός στην άσκηση Δούρειος ΙΠΠΟΣ 2019, πλήττοντας με απόλυτη ευστοχία τους εχθρικούς στόχους. Το κέντρο διευθύνσεως πυρός είναι ο εγκέφαλος μιας πυροβολαρχίας μέσου πυροβολικού. Από εκεί εκπαιδευμένα στελέχη βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με προϊστάμενα κλιμάκια, χάρη στο ολοκληρωμένο σύστημα τακτικού και τεχνικού ελέγχου πυρός πυροβολικού. Γνωστό και ως STEP-DIAS, το σύστημα μεταφέρει δεδομένα στοχοποίησης, τα οποία στη συνέχεια κατανέμονται σε κάθε πυροβόλο ξεχωριστά για την προσβολή συγκεκριμένων εχθρικών στόχων.